Κύριε Λάμπου, διοργανώνεται σήμερα τη Δευτέρα του Πάσχα, το Πάσχα του λαού στο Γαϊδάρι, στο γήπεδό σας, στην Αράοδο, στο οποίο προσήλθαν τόσο παιδιά και γονείς από το Γαϊδάρι, όσο και από τους όμορους δήμους. Ποιο ήταν το σκεπτικό της πρωτοβουλίας αυτής? Καταρχήν θα ήθελα να επιτρέψετε να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στα παιδιά, διότι εμείς έχουμε μάθει να υπηρετούμε τα παιδιά και την οικογένεια μέσα από το θεσμό των Ακαδημιών, που χρόνια τώρα ο ΑΟ Χαϊδαρίου έχει δημιουργήσει μια πορεία σε αυτό το θεσμό και ελπίζουμε να ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Ο σκοπός που διοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση ήταν να νιώσει όλος ο κόσμος όπως και εμείς μια χαρά, μια ελπίδα, να νιώσει ότι παρά τις δύσκολες μέρες που βιώνουμε όλοι, μπορούμε όλοι μαζί να νιώσουμε όμορφα, να νιώσουμε μια οικογένεια, να στηρίξει ο ένας τον άλλον, να δημιουργήσει ένα αίσθημα αλληλεγγύης, όχι μόνο στον αθλητισμό που είναι απαραίτητο στοιχείο και συστατικό στοιχείο του αθλητισμού, η αλληλεγγύη, η ευγενής άμυλα και ο υγιής ανταγωνισμός, αλλά αυτό επιθυμούμε να μεταφερθεί σε όλη την κοινωνία. Η γιορτή του Πάσχα, γιατί και σήμερα είναι Πάσχα, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, είναι μια γιορτή αγάπης, μια γιορτή αλληλεγγύης για όλο τον κόσμο και θέλαμε να περάσουμε ένα τέτοιο μήνυμα απλά, όμορφα, οικογενειακά, όπως γινόταν στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια πριν. Έγινε γνωστό ότι στην Ακαδημία του ΑΟ Χαϊδαρίου δεχτήκατε παιδιά με δωρεάν συμμετοχή από όλων οικογενειών του Χαϊδαρίου. Πρωτοπορείτε για άλλη μια φορά. Πέστε μας κάτι γι' αυτό. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για τις ευπαθείς οικογένειες, για οικογένειες που έχουν ανάγκη, όχι μέσα από άμεσες δράσεις όπως αυτή που αναφέρατε, αλλά και πολλές άλλες έμεσες δράσεις που θα πιστοποιούν την κοινωνική διάσταση του αθλητισμού, μια ιδέα εμείς που υπηρετούμε χρόνια και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε. Ποιες άλλες πρωτοβουλίες έχετε σκεφτεί να υλοποιήσετε για την Ακαδημία στο άμεσο μέλλον? Καταρχήν θέλουμε να σταθεροποιήσουμε το πολύ υψηλό επίπεδο στο οποίο κινείται. Θέλουμε να την κάνουμε ακόμα πιο ανταγωνιστική. Όνειρό μας, όραμά μας είναι να γίνει η καλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ο ΑΟ Χαϊδαρίου πρωτοπορεί σε κάτι, είναι στατιστικά μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο. Στην πρώτη του ομάδα, από τους 23 ποδοσφαιριστές, 22 προέρχονται από την ακαδημία. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Εκεί θέλουμε λοιπόν να το αναβαθμίσουμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, να το κάνουμε ακόμα ποιοτικό και να περάσουμε ένα μήνυμα ότι μπορούμε όλοι και με τα δικά μας παιδιά. Σας ενδιαφέρει να ανέβετε κατηγορίες? Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Πιστεύουμε ότι και αυτό θα γίνει με τη σωστή δουλειά και τις υγιείς βάσεις, με την καθαρή ομάδα που έχουμε δημιουργήσει, την πιο καθαρή ομάδα, με τα δικά μας παιδιά που πιστεύουμε ότι θα εμπλουτιστούν με ποιοτικά στοιχεία για να μπορέσουν να πετύχουν και αυτό το στόχο. Θυμόμαστε τον ΑΟ Χαϊδαρίου να κάνει ένα από τα πιο σπουδαία τουρνουά που έχουν γίνει στην Αθήνα. Έχετε σκοπό να υλοποιήσετε κάποιο άλλο τέτοιο τουρνουά στο μέλλον? Θα θέλαμε πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως τα έξοδα, γιατί οι ομάδες αυτές έρχονται από το εξωτερικό, όπως τότε ο Άγιαξ, η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Ίντερ, και είχαμε αναλάβει όλα τα έξοδα διαμονής και διατροφής, κάτι που σήμερα φαντάζει απίθανο. Θα προσπαθήσουμε, το έχουμε στο μυαλό μας, θέλουμε να το κάνουμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε και άλλες δράσεις που να περάσουμε μηνύματα στην κοινωνία και στον αθλητισμό. Όπως και σήμερα. Και θα τις κάνουμε αυτές τις δράσεις. Πέστε μας δύο λόγια για το Football Academy, πώς το βλέπετε να κινείται στον χώρο του παιδικού ποδοσφαίρου. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου το Football Academy και τον κύριο Βαλμά, που ασχολείται με πολύ αγάπη με τις ακαδημίες και με τα παιδιά, γιατί αν δεν έχεις αγάπη σε αυτό το αντικείμενο, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Θέλω επίσης να συγχαρώ το Football Academy, γιατί είναι, αν όχι το καλύτερο, από τα καλύτερα site της ακαδημίας. Και θέλω επίσης να το ευχαριστήσω, γιατί μας βοήθησε και προέβαλε αυτή την εκδήλωση σήμερα που τόσο μεγάλη επιτυχία έχει. Και με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και όλους αυτούς που προσέφεραν για να γίνει αυτή η εκδήλωση, τους χορηγούς, οι οποίοι δεν έδωσαν χρήματα. Θέλω να το τονίσω αυτό. Όλη αυτή η εκδήλωση είναι μια προσφορά αγάπης, χωρίς χρήματα. Ένας ρεφενές οικογενειακός, όπως κάναμε τα παλιά χρόνια, που πιστεύω μέσα από τις δυσκολίες της εποχής θα ξαναέρθουμε ακόμα πιο κοντά και θα αγαπηθούμε πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Και εγώ σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είναι όλος ο κόσμος καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.